Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το σημερινό story του Time TV είναι αφιερωμένο στο θέμα της οικονομίας. Το θέμα της οικονομίας που εκ των πραγμάτων όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρεί και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει να ταλαιπωρεί την κοινή γνώμη και τη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Είναι ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπεύθυνος για τα θέματα οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα συζητήσουμε μαζί του όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα, αλλά και ελαφρώς και τα γεωστρατηγικά που έχουν έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ που μας κάνετε την τιμή να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Προχωρήσαμε να συμβάλλω στο δημόσιο διάλογο. Πραγματικά τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο απέδειξαν ότι ζούμε σε μια ευπαθή περιοχή. Την ίδια όμως στιγμή, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που βγήκαν στην επικαιρότητα, φαίνεται να αναδεικνύονται και κάποιες νέες δυνατότητες. Τι εννοώ? Το σημαντικό πρόβλημα της κατάστασης που έχουμε στην Μέση Ανατολή δείχνει ότι μπορεί πιθανόν να μας δίνει και κάποια νέα πλεονεκτήματα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νιώθετε ότι υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση για να μπορέσουμε να πούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά τη σχέση της χώρας μας με τις γείτονες χώρες. Και όταν λέω γείτονες χώρες, όχι από την πλευρά της υπηρετικής Ευρώπης, αλλά από την πλευρά της Μεσογείου. Εύχομαι συνεπώς, καταρχήν, να κυριαρχήσει η νυφαλιότητα, να επέλθουν οι αλλαγές που είναι αναγκαίες σε αυτές τις χώρες, με δημοκρατικό τρόπο, με διεξαγωγή εκλογών, έτσι ώστε να υπάρξει ηρεμία σε αυτό το κομμάτι του κόσμου. Από εκεί και πέρα, είναι πρόβειλο ότι όσο συνεχίζεται αυτή η ανησυχία, μπορεί να έχει τα μειονεκτήματά της, αλλά πιθανόν να έχει και κάποια πλεονεκτήματα, όπως είναι ενδεικτικά το θέμα του τουρισμού. Για παράδειγμα, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κοινή λογική λέει ότι πιθανόν να επωφεληθούμε από ένα κάποια κομμάτι που ξέρουμε που θα έρθουν προς την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πέρα από τα όποια οικονομικά ωφέλη πιθανόν ή δυνητικά θα έχουμε από τέτοιες εξελίξεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να κατοχυρώσουμε και το εθνικό μας δίκαιο σε ό,τι αφορά αυτές τις χώρες. Και νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων της χώρας και της Νέας Δημοκρατίας, δια της τοποθέτησης της δημόσιας που έχει κάνει ο πρόεδρος ο κ. Σαμαράς, για την δημιουργία αυτής της περίφημης ΑΟΣ, που θα περιλαμβάνει μέσα χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Αλβανία, για να πάω στο άλλο κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι αναγκαιότητα πλέον η δημιουργία αυτής της ζώνης και στη συνέχεια η οριοθέτησή της σε συνεργασία με αυτές τις χώρες. Όπως έκανε και η Κύπρος αντίστοιχα. Σωστά. Όπως έχει κάνει στο παρελθόν και η Τουρκία στο κομμάτι της Μαύρης Θάλασσας. Τι νιώθετε ότι εμποδίζει αυτή τη στιγμή την παρούσα κυβέρνηση να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της ΑΟΣ και γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προχωρήσω σε ηκετολογίες ή εικασίες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δημόσιο πρωθυπουργός δεν τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης που έγινε σε επίπεδο αρχικών κομμάτων για αυτό το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πιθανόν να γνωρίζει πράγματα που εμείς αγνοούμε, πιθανόν να φοβάται τις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό όμως που πρέπει πάνω απ' όλα να περασπιστούμε είναι τα εθνικά μας δίκαια. Εθνικά δίκαια τα οποία όταν μπαίνουν μέσα και οικονομικές εξελίξεις γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διευθέτησή τους. Θεωρώ συνεπώς ότι με δεδομένο ότι έγινε κάτι τέτοιο από την Κύπρο και ότι υπάρχουν πλέον πολλές φωνές από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τον χώρο των επιχειρήσεων, από τον χώρο, αν θέλετε, της πολιτικής που συγκλίνουν σε αυτή τη διαπίστωση, είναι αναγκαιότητα να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, αυτή η ΑΟΣ. Επιτρέψτε μου λίγο να επιμείνω στο θέμα το γεωστρατηγικό, ας το πούμε έτσι, και να σας ρωτήσω ευθέως, νιώθετε ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση σε σχέση με την προσέγγιση της με την Τουρκία, επειδή το θέμα άπτεται της οικονομίας, είναι ο σωστότερος? Θεωρείτε ότι οι κινήσεις που έχει κάνει δηλαδή η κυβέρνηση είναι σε σωστή κατεύθυνση? Όταν μιλάω για εθνικά θέματα θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτικός στις αναφορές τις οποίες κάνω. Έγινε άλλωστε δημόσιος διάλογος σε επίπεδο αρχικών κομμάτων, όπως σας είπα, στη Βουλή πρόσφατα για όλα τα εθνικά θέματα. Συνεπώς δεν θα ήθελα να επεκταθώ επί αυτών. Αυτό που θα ήθελα η κυβέρνηση να μου διασφαλίσει και έχω αμφιβολίες ως προς αυτό είναι η πιθανή κρυφή ατζέντα σε θέματα εθνικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή. Σε κάθε περίπτωση θέλω επίσης να πιστεύω
ότι οι κόκκινες γραμμές που έχουμε χαράξει ως χώρα τα τελευταία χρόνια εξακολουθούν να υφίστανται. Και ταυτόχρονα, όπως εμείς έχουμε χαρακτηρίσει, υπάρχουν και οι γαλάζιες γραμμές στα εθνικά θέματα, έτσι ώστε και να διασφαλίσουμε την σταθερότητα στην περιοχή και τα εθνικά μας συμφέροντα και την ανάπτυξη όλης της ευρύτερης περιοχής. Για να έρθουμε λίγο στα θέματα τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίπεδο της πρόσφατης συνόδου κορυφής αποφασίστηκε η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Νιώθετε. Τουλάχιστον λεκτικά. Τουλάχιστον λεκτικά. Επί της ουσίας ούτε στην ποιότητα ούτε στην ποσότητα αυτού του μηχανισμού έχει επέλθει κάτι. Δηλαδή, ούτε στη διευκόλυνση να χρησιμοποιηθούν και τα 440 δις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης υπήρχε κάποια απόφαση, ούτε στο σκέλος της αύξησης των 440 δις υπήρξε κάποια απόφαση. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει η βούληση, όπως εκφράστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ενισχυθεί αυτός ο μηχανισμός, αλλά υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 1,5 μήνα προκειμένου να αξιολογήσουμε τι θα γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Κατά την άποψή σας, σε ποια σημεία θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να εστιάσει τις διαπραγματευτικές της προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα? Στο να υλοποιηθούν αυτά τα οποία είναι εύλογα για τη χώρα και αυτονόητα και απορρέουν από τις λανθασμένες εκτιμήσεις της ίδιας κυβέρνησης και της Τρόικας και στην ενίσχυση των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής διακυβέρνησης μετά το 2013. Στο πρώτο σκέλος, είναι σαφές ότι ούτε τα κεφάλαια θα είχαμε για να αποπληρώσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις στην περίοδο 2013-2015. Το πρόβλημα χρέους εξακολουθεί να υφίσταται, όπως και τα προβλήματα των ελλημάτων. Άρα, αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και διωγγώθηκαν με τη χρήση του μνημονίου, έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Μια λύση η οποία δεν άφηκε μόνο του τι εμείς θα κάναμε εντός της χώρας. Άρα, στο σκέλος της έβρεσης 200 δις για την περίοδο 2013-2015, η κυβέρνηση, η Ευρώπη μάλλον, προτείνει την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Στο σκέλος της αύξησης της διόγκωσης του χρέους, που εκτιμάται ότι θα επέλθει τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα και με το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρώπη προτείνει, όπως φαίνεται, την οικειοθελή επαναγορά ομολόγων με κάποια έκπτωση. Και στο θέμα των ελλημάτων, που δημιουργείται εκτός των άλλων και λόγω του υψηλού τόκου που πληρώνουμε για το χρέος μας, προτείνεται η μείωση των αντίστοιχων επιτοκίων. Άρα βλέπετε ότι η κριτική που ασκήσαμε εμείς τον Μάιο ουσιαστικά επιβεβαιώνεται σήμερα μέσα από τις αστοχίες του μνημονίου και μέσα από την αναγκαιότητα η Ευρώπη να αναλάβει πρωτοβουλίες για να μειώσει την κρίση χρέους όχι μόνο στους κόλπους της γενικώς, αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Εκτός όμως αυτού, η Ελλάδα πρέπει να λάβει και τις δικές πρωτοβουλίες για αυτό που λέγεται χρέος. Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην επίτευξη, όσο γίνεται πιο γρήγορα, πλεονασματικών προϋπολογισμών, σε λογισμένες αποκρατικοποιήσεις, σε αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου και σε θετικούς, ικανοποιητικούς, υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Τι άλλο πρέπει να διαπραγματευτούμε? Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε στο δεύτερο σκέλος τους όρους της οικονομικής διακυβέρνησης ή του συμφώνου ανταγωνιστικότητας όπως καλείται. Μάλιστα. Ήδη είδαμε την Παρασκευή τουλάχιστον 17 διαφορετικές φωνές να εκφράζουν αντιρρήσεις για πτυχές αυτού του συμφώνου ανταγωνιστικότητας. Από διάφορες χώρες. Από διάφορες χώρες. Από τα όρια συνταξιοδότησης, από το ύψος των μισθών, από τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή. Η Ελλάδα θα πρέπει να διατυπώσει σαφή, ξεκάθαρη, ισχυρή φωνή με βάση τα εθνικά της συμφέροντα. Τα εθνικά της συμφέροντα και σε αυτές τις πτυχές οικονομικής διακυβέρνησης. Διότι δεν μπορεί το ίδιο το μνημόνιο να σου οδηγήσει σε υψηλότερο χρέος και να σου επιβάλλει μετά, μέσα από την οικονομική διακυβέρνηση, να μειώνεις σταθερά για 20 χρόνια το χρέος σου κατά 5% του ΑΕΠ προκειμένου να επιτύχεις τους στόχους σου. Αλλιώς, να έχεις ένα πέναλτι, να έχεις μια ποινή που καταρχήν εκτιμάται στο 0,2% του ΑΕΠ ετησίως όσο χρόνια δεν επιτυχαίνουν τους στόχους. Να έρθουμε λίγο πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε για την τρέχουσα περίοδο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα που έχει ορίσει προγραμματίζει για το τρέχον έτος κάποια νέα μέτρα. Αυτό είναι πασφανές. Επαχθή μέτρα θα έλεγε κανείς. Είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό. Είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό. 14 δις μετράει. Προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα ή αν μειωθεί κατά 5 δις. Ακριβώς. Θα έχει μια υστέρηση. Σωστά. Προσέξτε όμως, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. 14 δις μετά, θυσίες δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας. Οι οποίες δεν θα έχουν αντίκρισμα σε. Οι οποίες θα έχουν το ισόποσο, το δέχομαι. Σωστά. Δεν είναι απλή αριθμητική 14 δις μειώνει το έλλειμμα 14. Αλλά τα 9 δις χάνονται κυρίως λόγω της βαθύτερης ύφεσης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις
και των υψηλότερων τόκων. Αυτό είναι λοιπόν και η ουσία του ερωτήματος. Ποια είναι η μαγική συνταγή, ούτως ώστε να ληφθούν αυτά τα μέτρα και να έχουν ακριβώς το αντίκρισμα στον ελληματικό ή μη προϋπολογισμό? Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζονται τέτοια μέτρα αυτής της έντασης και αυτής της έκτασης. Άρα το ένα μαγικό είναι ότι αυτά τα μέτρα, όπως είδαμε και στην Ιρλανδία, δεν εφαρμόζονται όλα μαζί ταυτόχρονα. Εμείς πήγαμε και αυξήσαμε 4 μονάδες στο ΦΠΑ. Η Ιρλανδία θα αυξήσει 2 μονάδες στο ΦΠΑ μετά από 3 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Εμείς πήγαμε και είπαμε ότι ο χρόνος αποπληρωμής θα είναι 5 χρόνια. Η Ιρλανδία πέτυχε κατευθείαν 11 χρόνια αποπληρωμής του δανείου. Στην Ελλάδα, συνεπώς, υιοθετείται ένα μείγμα μέτρων το οποίο έχει να κάνει με υψηλή αυξανόμενη συνέχεια φορολογία, με έκτακτες εισφορές η οποία στεγνώνει και την αγορά στην Ελλάδα. Με έκτακτες εισφορές επιχειρήσεις και με οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Αυτό το μείγμα συνεπώς μέτρων τι κάνει, στεγνώνει την αγορά, όπως είπατε. Ναι. Δηλαδή, μειώνει την κατανάλωση, αυξάνει τα λουκέτα, αυξάνει την ανεργία. Και θα μου πείτε, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού στο δημόσιο προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό? Ο κάθε ανεργός κοστίζει το μήνα στον κρατικό προϋπολογισμό 1000 ευρώ. Άμεσα. 500 ευρώ που είναι το επίδομα ανεργίας και 500 ευρώ που είναι η απώλεια εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και φυσικά και έμεσα, γιατί όταν είναι άνεργος ο άλλος δεν καταναλώνει, αφού δεν καταναλώνει δεν έχει έσοδα το κράτος από ΦΠΑ και από άλλες δραστηριότητες. Αυτό συνεπώς, όσο η κυβέρνηση παίρνει μόνο περιοριστικά μέτρα, διωγγώνεται το κύμα των απολύσεων και των λουκέτων. Άρα η κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός πρέπει να δώσει χρήματα ή χάνει χρήματα εξαιτίας ανεργίας. Άρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό που λέγεται διαρθρωτικό έλλειμμα, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα το κυκλικό έλλειμμα, το οποίο πάντα υπάρχει σε περιόδους ύφεσης, σε περιόδους κρίσης. Το πρώτο είναι πώς πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, που δεν είναι μαγική συνταγή, είναι κοινή λογική, είναι να μην επιβάλλει ταυτόχρονα τέτοιο βάθος, τέτοιο πλάτος σε μέτρα. Δηλαδή τέτοιας έντασης και έκτασης περιοριστικά μέτρα. Και ταυτόχρονα, το δεύτερο σκέλος, να πάρει μέτρα τόνωσης οικονομίας, μέτρα ανάταξης και ανάπτυξης αυτής. Έτσι ώστε αναπτυξιακά εννοείται. Να βάλει μαξιλαράκι ασφάλειας, όχι ξαφνικά να πούμε ότι το μείον 4 ύφεση θα γίνει συν 1, ούτε να πούμε ότι ξαφνικά η ανεργία θα μειωθεί δραστικά, αλλά τουλάχιστον να μην διωγγωθεί η κατάσταση προς το χειρότερο, να μην ανατροφοδοτηθεί ο φαύλος κύκλος της ύφεσης και να μπορέσουμε με αυτά τα περιοριστικά μέτρα, ταυτόχρονα με τα μέτρα τόνους οικονομίας, να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών να πιάσουν τόπο. Και αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα τα έχουμε πει από πέρσι τον Ιανουάριο. Στην αρχή η κυβέρνηση τα αγνόησε, στη συνέχεια τα διαστρέβλωσε και προσπαθεί κάποια να τα υιοθετήσει με μεγάλη καθυστέρηση και νέη μέτρα. Τελευταίο παράδειγμα, και δεν θα χρησιμοποιήσω την δική μας αναφορά, θα χρησιμοποιήσω την αναφορά δύο συναδέλφων μου, δύο εκλεκτών συναδέλφων μου από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, του κ. Καρετάλη και του κ. Φλωρίδη, οι οποίοι είπαν αυτό που είχαμε πει εμείς πριν ένα χρόνο. Δηλαδή, η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί, να ενισχυθεί το κοινοτικό σκέλος στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να φτάσει στο μέγιστο, στο 85%, μάλιστα, να μειωθεί η εθνική συμμετοχή στο 15% και μετά από δύο χρόνια, όταν θα είναι καλύτερα τα πράγματα, να αυξηθεί περαιτέρω η εθνική συμμετοχή, έτσι ώστε να έχουμε τους πόρους για ανάπτυξη. Αν μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό, τα ήδη υπάρχοντα όμως κοινοτικά κονδύλια είναι εν υπνώση. Τα ήδη υπάρχοντα κοινοτικά κονδύλια. Πολύ περισσότερο να διαπραγματευτεί κανείς κάτι παραπάνω. Αρκεί να σας πω ότι μόνο στο ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι η απορροφητικότητα είναι στο 21,75%, είμαστε 17η χώρα σε απορρόφηση. Επί Νέας Δημοκρατίας, με πολύ πολύ χαμηλότερα ποσοστά, ήμασταν 5η χώρα. Θα μου πείτε, μα με 3% και ως ένα 5η χώρα, γιατί τότε ξεκινούσαν τα προγράμματα και καμία χώρα δεν είχε πάρει μπροστά. Τώρα που πήραμε μπροστά, η χώρα έχει βρεθεί στη 17η θέση. Θέλω να σας πω στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν μπορεί. Πάλι δεν θα χρησιμοποιήσω τη δική μας αναφορά. Θα χρησιμοποιήσω την αναφορά του ΙΟΒΕ. Το ΙΟΒΕ λέει ότι η μισή φετινή ύφεση οφείλεται στην περαιτέρω μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Θέλετε να σας πω ένα κομμάτι πιο κάτω? Να σας πω στην οικοδομή. Στην οικοδομή προχωράει η κυβέρνηση στην αναστολή του πόθεν αίσθηση για πρώτη κατοικία. Πρώτα απ' όλα, όταν προχωράει στην αναστολή πόθεν αίσθηση, δεν πα μόνο για την πρώτη κατοικία, γιατί την πρώτη κατοικία έχουν όλοι οι Έλληνες. Είναι το υψηλότερο ποσοστό για τη κατοικία. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αν είναι, παίρνει και συμπληρωματικά μέτρα τόνωση οικονομία. Εμείς προτείναμε. Προτείναμε την επιδότηση του στεγαστικού δανείου με 2% για 10 χρόνια. Και όταν κάποιοι λένε, μα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, η Σερβία, η γειτονική μας χώρα, στην οποία έχει και εμπλοκή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υλοποιεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Σα
Εισέφερα συνεπώς συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για να ενισχυθεί η ρευστότητα, η ανάταξη, η ανάπτυξη της οικονομίας. Νιώθετε δηλαδή ότι αυτό είναι εφικτό, ότι μπορεί απλώς με μια διαφορετική προσέγγιση, ακόμη και σήμερα, με τη συγκεκριμένη ηφαισιακή δραστηριότητα, να ανατραπεί το κλίμα άμεσα. Κοιτάξτε, η λέξη που χρησιμοποιείτε, εγώ δεν τη χρησιμοποίησα και δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει όμως είναι να μπει μαξιλαράκι ασφάλειας ώστε να μην βαθύνει η ύφεση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανακάμπτουμε. Εγώ δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω, ούτε να καλλιεργήσω προσδοκίες που δεν μπορεί να επιτευχθούν. Έχουμε μπει σε μια βαθιά περίοδο λιτότητας. Εμείς θέλουμε αυτή να κρατήσει όσο γίνεται λιγότερο και να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Γι' αυτό και σας είπα ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να τονώσουμε την οικονομία και την αγορά και μετά να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Χωρίς να σημαίνει ότι μέτρα ανάπτυξη δεν πρέπει να παίρνουμε από τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει τώρα να επενδύσουμε σε αυτό που λέγεται στα οικονομικά ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, δηλαδή στην παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία. Το αποτέλεσμα όμως αυτών των δράσεων δεν το δούμε άμεσα. Άμεσα τι μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να δούμε μόνο όταν η κυβέρνηση ενισχύσει τη ρευστότητα της οικονομίας. Και κλείνω με μια παρατήρηση. Είναι δυνατόν το κράτος να χρωστάει 10 δις ευρώ στους Έλληνες επιχειρηματίες? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα σας το... Τόσο εκτιμάται ότι είναι η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το κράτος στο εσωτερικό της απέναντι στους πιστωτές της. Έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα τεράστιο, διευρυνόμενο εσωτερικό χρέος. Εδώ στο σημείο αυτό, ενδεχομένως ο συμψηφισμός των οφειλών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο. Ναι, και να το πιστεύει η κυβέρνηση. Σωστά. Διότι εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια ιδιαίτερα χρήσιμη. Το Σεπτέμβριο του 2009, η Νέα Δημοκρατία με περιοδικό διάταγμα προχώρησε στην τμηματική καταβολή του ΦΠΑ. Μιλώ για κάτι παράπλευρο αυτό. Μάλιστα. Τμηματική καταβολή του ΦΠΑ. Ήρθε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2010 και με νόμο κύρωσε αυτό το οποίο ήταν περιοδικό διάταγμα. Τον Ιανουάριο του 2010. 4 μήνες μετά, στο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στην αναστολή αυτού του μέτρου, της τμηματικής καταβολής. Και τώρα έρχεται και το ξανασυζητά. Μάλιστα. Παράλληλα, όταν λέτε συμψηφισμό οφειλών, εμείς πιστεύουμε συμψηφισμό οφειλών στο σύνολό τους. Υπάρχουν κυβερνητικά χείλη που εκφράζονται υπέρ του συμψηφισμού οφειλών στο ΦΠΑ. Υπάρχουν κυβερνητικά χείλη του Υπουργείου Οικονομικών που λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τελικά υπάρχει μια βαβέλ σκέψεων και προτάσεων, χωρίς η κυβέρνηση να έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα στήριξης της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι μείζον θέμα. Αυτό έρχεται και συνδυάζεται με το εσωτερικό χρέος που έχει κηρύξει απέναντι στους πιστωτές της. Μάλιστα. Γιατί ένα κομμάτι είναι το ΦΠΑ. Είναι και πάρα πολλές άλλες δράσεις που η κυβέρνηση έχει αναστείλει. Ωστόσο, υπάρχουν και τομείς της οικονομίας που θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση έδειξε μια κλασική αδιαφορία. Αναφέρομαι και στην περίπτωση τόσο του τμήματος της ναυτιλίας, όσο επίσης και του τμήματος του τουρισμού. Δύο σημαντικές δραστηριότητες που εκ των πραγμάτων αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας, που μάλλον έδειξε να μην αντιλαμβάνεται την συνεισφορά που έχουν στον τομέα της οικονομίας. Γι' αυτό και παρατηρούμε ότι ακόμα και σήμερα, 1,5 χρόνο προσπαθούν όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως εξωματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι ίδιοι εφοπλιστές να πείσουν την κυβέρνηση για την αναγκαιότητα επένδυσης σε αυτούς τους τομείς και με την αντίστοιχη δημιουργία των φορέων που πρέπει να υπάρχουν και καταργήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει διαφορετικές προτεραιότητες, αντιλαμβάνεται διαφορετικά την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Μία αναπτυξιακή στρατηγική που αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Και επειδή με ρωτήσατε στην αρχή, εάν αυτή είναι η μαγική λύση, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι πλέον στην Ευρώπη, ακόμα και την Παρασκευή, τονίζουν την έννοια της ανάπτυξης. Ναι, στη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, το πιστεύουμε και εμείς, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με βιαστικό τρόπο, οριζόντια, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και την ανάπτυξη. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ελπίζω ότι θα σας έχουμε πάλι κοντά σύντομα. Αν εκτιμάτε ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτό που σας είπα στην αρχή, δημόσιο διάλογο, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.